Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. Ασφαλής, ευέλικτη, φιλική, δική μας. Μπισκότα Βιολάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη. Φρέσκο γάλα Τρίκι. Κάθε μέρα άνοιξη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σάββατο σήμερα 8 Ιουλίου. Εδώ κοντά με την εκπομπή Ορθά Κοφτά. Και σήμερα μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 3.30 περίπου με την εκπομπή. Θα πούμε πολλά και διάφορα. Το κυρίαρχο θέμα σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μέρος τουλάχιστον, δεν μπορεί παρά να είναι η νέα Βουλή, η οποία ξεκίνησε και τυπικά τις εργασίες της, αλλά και οι προγραμματικές δηλώσεις που άρχισαν την προηγούμενη προχθές Πέμπτη και θα ολοκληρωθούν με την ψηφοφορία σήμερα αργά το βράδυ. Να πούμε κυρίες και κύριοι πως με το καλημέρα η νέα Βουλή έδειξε ότι θα έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τις συνεδριάσεις. Ότι θα βγει βέβαια από το αποτέλεσμα αυτών των συνεδριάσεων είναι, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, άλλο καπέλο. Και τι εννοώ. Πρώτα απ' όλα το ενδυματολογικό. Είτε πηγαίναμε στο Φεστιβάλ Κανών, είτε πηγαίναμε σε κανένα κοσμικό γκαλά ή από αυτό που λένε οι κοσμικές κυρίες, ντεφιλέ. Είτε πηγαίναμε στη Βουλή, ήταν ένα και το αυτό. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με την ενδυμασία οποιοδήποτε. Δεν μου απασχολεί και δεν με ενδιαφέρει γιατί είναι θέμα του καθενός. Απλά όμως με ενδιαφέρει πάρα μα πάρα πολύ να κρατάμε και την ουσία αλλά και κάποιους τύπους. Γιατί μερικές φορές οι τύποι είναι αυτοί που κάνουν και την ουσία. Το κοινοβούλιο είναι ο ναός της δημοκρατίας. Είναι κατ' εμέ όχι ένα άψυχο κτίριο αλλά ύψιστος θεσμός. Εκεί κάθε πέτρα, κάθε εκατοστό, ουσιαστικά όσο και αν ακούγεται παράτερο, για μένα έχει μια ερμηνεία ότι κάθε εκατοστό είναι ουσιαστικά και ένας Έλληνας που έδωσε τη ζωή του, που αγωνίστηκε για την ίδια τη δημοκρατία, για την Ελλάδα, για το έθνος. Άρα εκεί λοιπόν οφείλουμε και εντός του κοινοβουλίου να κρατάμε υψηλό επίπεδο, αλλά και πέριξ του κοινοβουλίου. Γιατί το λέω τώρα αυτό και γιατί αναφέρομαι στο ενδυματολογικό. Γιατί ήταν τρικολόρ αυτό που είδαμε προσωπικά, κυρίες και κύριοι. Το να κυκλοφορεί άλλος με παπαγαλάκια ή να μου έρχεται η κυρία με το μισό στήθος έξω δεν είναι κακό όταν θα πάει στην παραλία, όταν θα πάει σε ένα κοσμικό κέντρο. Δεν είμαι σεμνότυφος, αντίθετα είμαι θαυμαστής του ωραίου και ισχύει και το τερπλόν μετά το ωφελή μου. Αλλά εδώ είχαμε μόνο τερπλόν. Ωφέλη μου δεν κατάλαβα μπορεί να είναι. Ή που μου ήρθε η άλλη αρχηγός κόμματος. Εντάξει είπαμε, περνάμε περίοδο αγάπης, καλά κάνουμε. Η αγάπη είναι πραγματικά πανέμορφο πράγμα. Μα μου έρχεσαι στη Βουλή, πιασμένη χέρι-χέρι, παλιά λέγαμε τον Καρατζαφέρη, και με έχεις δίπλα το σύντροφο που σε μια νύχτα τον έκανες βουλευτή του κόμματός σου με κοντομάνικο πουκαμισάκι και ένα γελεκάκι. Ωραίος, δεν λέω. Πολύ καλός. Του να μην το ματιάσω. Αλλά είναι τώρα εμφάνιση για κοινοβούλιο. Εντάξει, κάποια πράγματα πρέπει να τα τηρούμε. Είχε δίκιο η κυρία Μπακογιάννη που είπε εδώ είναι Βουλή, δεν μην το κάνουμε τσίρκο. Είναι σημειολογικά όλα αυτά. Είναι σημάδια κατ' εμέ, ακόμα και παρακμής. Όσο για τις κυρίες, τι να πω. Δούλευαν διπλωβάρια κυρίες και κύριοι οι μεγάλοι οίκοι μόδα στην Αθήνα για να προλάβουν τις κυρίες με τα μοντελάκια. Οφείλω βέβαια να πω ότι η Βουλή έχει αναβαθμιστεί αισθητικά. Μα έχει τόσο ωραίες νέες παρουσίες, τόσο όμορφες κυρίες, αλλά και πολλά νέα παιδιά. Το 1 τρίτο σχεδόν λέει ήταν νέοι βουλευτές. Κάποιοι ήταν νέοι και σε ηλικία, πολύ μικροί. Άλλοι ήταν ακόμα και μεσόκουπε, αλλά μπήκαν για πρώτη φορά στη Βουλή. Έχει ενδιαφέρον.
Εντάξει, με το καλημέρα τσακώθηκαν για το πού θα κάτσει ο Σπαρτιάτης, πού θα κάτσει η Νίκη. Δεν είναι το θέμα που θα καθίσεις. Είναι το θέμα τι έργο θα παράγεις μέσα από την αίθουσα. Προσωπικά ένα εύχομαι και ελπίζω. Ότι σε αυτή την τετραετία σε όλες τις συνεδριάσεις ίσονος ή μίζωνος ενδιαφέροντος η αίθουσα θα είναι κατάμεστη. Εύχομαι να μην ξαναδούμε και πάλι που θα το δούμε, αλλά εγώ αφήστε να το εύχομαι, εκείνο το θλιβερό θέαμα να μιλάει ο άλλος από το βήμα και από κάτω να είναι τρεις, ούτε καν και ο κούκος. Τρεις χωρίς τον κούκο. Μέσα σε μια άδεια αίθουσα. Δηλαδή δεν κατάλαβα, αυτός μιλάει από πάνω, συνδιαλέγεται με τα καθίσματα. Γιατί σε αυτός απευθύνεται. Μακάρι να μην το ξαναδούμε. Αυτό. Τώρα κυρίες και κύριοι, άμα συμπαθάτε, αλλά πρέπει να το πω βρε παιδί μου. Είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει σκυτάλι και διαδοχή στη Βουλή. Δεν είναι κακό. Και μπορεί και ο γιος ή η κόρη να είναι καλύτερη και από τον πατέρα και από τον παππού και πάει λέγοντας. Αλλά νησάφερε παιδιά. Υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία είναι ταυτισμένα με το κοινοβούλιο. Απίστευτο. Και αυτή η Βουλή παραδείγματος χάρη έχει Βαρβιτσιώτη. Ξεκίνησε να υπάρχει Βαρβιτσιώτη στην Ελληνική Βουλή από το 1884. Φτάσαμε 2023, δηλαδή 140 χρόνια. Πόσοι Βαρβιτσιώτηδες έχουν περάσει από αυτή τη Βουλή. Δεν έχει λείψει ποτέ. Το όνομα Βαρβιτσιώτης είναι ταυτισμένο με το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Απίστευτο. Είδα δύο νεαρά παιδιά χαριτωμένα, όμορφα, χαμογελαστά, ευγενέστατα, ντυμένα με τα κουστούμάκια τους. Κάναν και τις πρώτες δηλώσεις τους χαρούμενα. Τα επίθετα, Κεφαλογιάννης Μαρκογιαννάκης ή Πατεράδων. Αμάν ρε παιδιά και εκεί. Κεφαλογιάννης Μαρκογιαννάκης, Μητσοτάκης, Καραμαλής, Βαρβιτσιώτης κτλ. 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 Θα βάλουμε κανένα στον πάγο όπως μια ταινία με τον Λούι ντι Φινές, θα τον βγάλουμε μετά από 60-70 χρόνια, θα πάει στη Βουλή και θα νομίσει ότι δεν πέρασε ούτε μια μέρα. Θα βλέπει τα ίδια πρόσωπα, μάλλον τα ίδια ονόματα. Έτσι είναι. Είτε αρέσει είτε όχι, σε ορισμένους είναι ακριβώς έτσι όπως το λέω κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς. Τώρα, πρέπει να πούμε πως είχαμε και μια άλλη παρουσία η οποία έχει και αυτή τη δική της σημειολογική αξία και έννοια. Κύριος Τραγάκης, 79 ετών, ο μεγαλύτερος ηλικία βουλευτής στο Κοινοβούλιο, ο αρχαιότερος κοινοβουλευτικός ανήρ της χώρας, εκλέγεται συνεχώς από το 1974. Του τέστην 49 ολόκληρα χρόνια. Του χρόνου, γερός να είναι, στα 80 του, θα κλείσει 50 χρόνια εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό τώρα είναι να το θαυμάζουμε, να το χειροκροτούμε ή να μας πιάσει μια βαθιά τάση μελαγχολίας. Το αφήνω ασχολίαστο από μένα, το αφήνω ένα, έτσι, μια εργασία για σας, για το σπίτι σας. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Τραγάκης μπορεί να μπει άνετα στο βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες. Είναι ο αρχαιότερος και γυραιότερος βουλευτής σε όλο τον κόσμο. Μας άφησε χρόνους ένας υπερήλικας βουλευτής στην Αμερική και τώρα πια τα πρωτεία τα κατέχει ο κύριος Τραγάκης. Εύχομαι να ζήσει μέχρι τα 100 και να τα ξεπεράσει και γιατί όχι, αφού το ψηφίσει ο ελληνικός λαός, να εξακολουθήσει να είναι βουλευτής. Τώρα βέβαια για να το σοβαρέψουμε, να πω κυρίες και κύριοι ότι καλά θα κάνει το Ελληνικό Κοινοβούλιο κάποια στιγμή να πάρει μια απόφαση και να πει ο βουλευτής είναι για να παράγει κοινοβουλευτικό έργο. Θα πρέπει να έχει maximum θητείας. 2, άιντε το πολύ, 3 θητείες. Να τελειώνει και να υπάρχει μετά σκυτάλι αλλού. Δεύτερον, θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουν τα κόμματα ότι άλλος θα είναι βουλευτής και άλλος θα είναι υπουργός. Όταν ταυτίζεις τον υπουργό με τον βουλευτή, κάνει σημαία το ρουσφέτη. Είναι ξεκάθαρο και αυτό.
Οι υπουργοί πρέπει να είναι τεχνοκράτες. Να ξέρει ο καθένας το αντικείμενο που αναλαμβάνει. Να το φέρει εις πέρας με βάση αυτό που θα νομοθετεί η Βουλή. Θα κάονται οι βουλευτές της Επιτροπές. Θα βάζουν το κεφάλι κάτω. Θα αποφασίζουν. Θα νομοθετούν. Πάντα για το καλό του ελληνικού λαού. Θα έρχεται ο υπουργός και τα επιτελεία τους και θα εκτελούν το έργο. Ό,τι αποφασίζουν οι βουλευτές. Ό,τι αποφασίζει δηλαδή ο λαός. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Και να είναι τεχνοκράτες. Να έχει σχέση, να είναι γεωπόνος, κτηνίατρος, μάνατζερ, αυτός που θα γίνει υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Να είναι δικαστής, δικηγόρος αυτός που θα αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Να είναι γιατρός αυτός που θα αναλάβει το Υπουργείο Υγείας. Να έχει σχέση με στρατιωτικούς αυτός που θα αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να είναι διπλωμάτης αυτός που θα αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών. Να είναι καπετάνιος, να έχει γεμίσει αλμύρα αυτός που θα είναι υπουργός εμπορικής ναυτιλίας. Να έχει φάει τα νιά του στον τουρισμό αυτός που θα είναι υπουργός τουρισμού. Και πάει λέγοντας. Αυτά κυρίες και κύριοι, έτσι για, γενικά για τη Βουλή. Να πούμε, μην ξεχαστούμε, γιατί το είπαμε και στην αρχή, ότι έχουμε τις προγραμματικές δηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν την Πέμπτη, ολοκληρώνονται σήμερα. Θέλω να σας θυμίσω λίγο, να πάμε μια γεύση από το ξεκίνημα των δηλώσεων. Είτε είπε πάρα πολλά ο Πρωθυπουργός και έβαλε ψηλά τον πήχη, ομολογώ. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχομαι τώρα στην εξειδίκευση των κεντρικών στόχων της κυβερνητικής μας θητείας για την τετραετία που έχουμε μπροστά μας. Και ξεκινώ με το μέτωπο της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής, όπου οι στόχοι μας είναι και σαφείς, αλλά και μετρήσιμοι. Ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας έως το τέλος του έτους. Πρόωρη αποπληρωμή των διμερών δανείων του πρώτου μνημονίου. Επίσης, λογικά πρωτογενή πλεονάσματα στο πλαίσιο του νέου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που διαπραγματευόμαστε αυτή την εποχή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ αρκετά κάτω από το 140% έως το 2027. Υποχώρηση της ανεργίας στο 8% μέσα στην επόμενη τετραετία. Εξαγωγές στο 60% του ΑΕΠ. Και βέβαια, μείωση των ανισοτήτων με μόνιμα μέτρα στήριξης της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων, αλλά και με στοχευμένες πρωτοβουλίες, όποτε χρειάζεται, που θα απαντούν σε έκτακτες δυσκολίες. Και αυτήν την διπλή κατεύθυνση υπηρετεί και το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο θα κατατεθεί στο Εθνικό Κοινοβούλιο και θα έχει ψηφιστεί πριν το τέλος του μήνα. Ένα νομοσχέδιο στο οποίο θα αποτυπώνονται πολλές από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, απαντώντας έτσι και σε κάποιες αμφιβολίες οι οποίες είχαν εκφραστεί από την αντιπολίτευση κατά το πόσο θα είμαστε συνεπείς στην υλοποίηση των προεκλογικών μας εξαγγελιών. Έτσι, απέναντι στην επίμονη ακρίβεια, συνεχίζεται και για τους επόμενους μήνες το Market Pass που καλύπτει το 10% των βασικών εξόδων των περισσότερων νοικοκυριών. Καθιερώνουμε πια, όπως είχαμε δεσμευθεί, ως μόνιμο μέτρο το Youth Pass των 150 ευρώ σε κάθε νέο 18-19 ετών για ταξίδια και πολιτικές δράσεις θα καταβληθεί για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο. Παράλληλα, σε μόνιμη βάση, από 1η-1η του 2024 τίθεται σε ισχύ το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων με οριζόντες αυξήσεις για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια. Θα μιλήσει πιο ειδικά γι' αυτό και ο Υπουργός Οικονομικών. Θα υπάρξει εκτός από την οριζόντια αύξηση ειδική έμφαση
στις αμοιβές όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης, τμηματάρχες, διευθυντές, γενικούς διευθυντές. Η αλήθεια είναι ότι στην ελληνική δημόσια διοίκηση η ψαλίδα η οποία χωρίζει την αμοιβή ενός νεοπροσλαμβανόμενου δημοσίου υπαλλήλου από αυτήν του γενικού διευθυντή είναι η μικρότερη από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Πρέπει να ανταμείξουμε καλύτερα τους δημόσιους υπαλλήλους μας οι οποίοι κατέχουν θέσεις ευθύνης, καθώς βάσει του επιτελικού κράτους τους αναθέτουμε και περισσότερες αρμοδιότητες. Ταυτόχρονα όμως στηρίζουμε και τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν οικογένεια, αυξάνοντας το οικογενειακό επίδομα από 20 έως 50 ευρώ. Ο Υπουργός θα δώσει και περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Αυτό σημαίνει για έναν δημόσιο υπάλληλο σε θέσεις ευθύνης, παραδείγματος χάρη, ο οποίος έχει παιδί μια σημαντικότατη αύξηση πια από 1η-1η του 2024. Και αυτές οι νέες ρυθμίσεις φέρνουν και τρεις ακόμα ελαφρύνσεις για τις οποίες είχαμε δεσμευθεί προεκλογικά. Την πρόσθετη μείωση φόρου κατά 1.000 ευρώ στις οικογένειες με παιδιά. Η νέα μείωση του ένφια κατά 10% για κάθε σπίτι το οποίο είναι ασφαλισμένο από φυσικές καταστροφές. Αλλά και τη μόνιμη απαλλαγή των πρώην δικαιούχων του ΕΚΑΣ από κάθε συμμετοχή στις φαρμακευτικές δαπάνες. Τέλος, κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα σας χαροποιήσει όλους πάρα πολύ. Ειδικά εσάς, στο ΣΥΡΙΖΑ. Καθιερώνεται πια με το πρώτο νομοσχέδιο η κοστολόγηση των κομματικών προγραμμάτων από ανεξάρτητο φορέα. Να συνεχίσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, αφήνοντας κατά μέρος τώρα τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Είναι μέρος των δηλώσεων, των προγραμματικών δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Και βέβαια να πούμε ότι στη εβδομάδα που πέρασε κυριάρχησε και η παρέτηση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Εξακολουθούν να γίνονται ζυμώσεις και διαδικασίες εντός του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα πορευτούν την επόμενη μέρα. Είναι γεγονός πως για τον ΣΥΡΙΖΑ η επόμενη μέρα χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα θα είναι πολύ μα πάρα πολύ διαφορετική. Ο Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί ένα πολιτικό κεφάλαιο και βέβαια στα 49 του χρόνια δεν σημαίνει ότι θα πάει και σε τιμητική πολιτική αποστρατεία. Από εκεί και πέρα, επειδή μιλάμε για συνιστώσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα προχωρήσει αυτή η πολύπαθη επόμενη μέρα. Για ένα κόμμα ή για ένα συνασπισμό κομμάτων που ξεκίνησε από το 2012 να έχει μια συνεχή ανωδική πορεία με αποκορύφωμα τις εκλογές, διπλές εκλογές του 2015, για να φτάσει από τότε μέχρι σήμερα, μετά από 8 χρόνια, να έχει απολέσει πάνω από 1.000.000 ψηφοφόρους. Αυτό και μόνο δείχνει σεισμικές, τεκτονικές αλλαγές, οι οποίες σίγουρα θα επιφέρουν πολλές μεγάλες συνέπειες. Απ' την άλλη μεριά, οφείλουμε να πούμε, κυρίες και κύριοι, πως και το ΠΑΣΟΚ έχει έναν έντονο σκεπτικισμό και προβληματισμό, καθότι εντάξει έγινε το τρίτο κόμμα εδραίος στη θέση του, έφτασε από το 8 στο 12, αλλά εντάξει δεν έγινε και κανένα θαύμα, από 11.5 πήγε στο 11-12 παρακάτι με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σημαντικό, αλλά δεν έχει καρποθεί τουλάχιστον προς το παρόν οποιαδήποτε ουσιαστική απώλεια από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν κατάφερε να περιορίσει και κάποιες διαρροές, θα έλεγα, προς την δεξιά, προς τη μεριά του, την κέντρο δεξιά μάλλον, και προς την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την άλλη μεριά οφείλουμε να πούμε πως ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν ξέρω, επίσημα, αλλά ανεπίσημα φαίνεται ότι δικαίωσε αυτούς που λέγαν ότι το κράτησε μανιάτικο στον κύριο Χάρη Καστανίδη. Κράτησε την έδρα στη Θεσσαλονίκη και έμεινε εκτός Βουλής. Ο κύριος Καστανίδης, ο οποίος υπήρξε από τα πιο έτσι αναγνωρίσιμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, ήταν ένας βαθιά κοινοβουλευτικός και με καλό πολιτικό λόγο. Τώρα, το αν
θα λείψει ή όχι από τη Βουλή, αυτό θα φανεί στη διάρκεια της τετραετίας. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ένα ακόμα από τα γεγονότα που κυριάρχησαν ήταν η ευνίδια παρέτηση του κυρίου Ανδρέα Λοβέρδου. Ο κύριος Λοβέρδος δεν εξελέγει, ταυρόντισε και έφυγε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έστειλε επιστολή, είναι καθαρά πολιτική λόγη λέει, που φεύγει και διαφωνεί. Αντίθετα, αυτές τις μέρες οφείλουμε να πούμε ότι απέδωσε τα εύσημα στην Νέα Δημοκρατία και πολύ περισσότερο στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο επισκέφθηκε και στο γραφείο του, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του για την εκλογή του και γενικά για την διαδρομή. Νομίζω ότι και ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος θα απασχολήσει στο άμεσο παρόν και ιδιαίτερα στο μέλλον τους πολιτικούς συντάκτες για το πώς θα πορευτεί πολιτικά. Αυτό που βέβαια που μένει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, κυρίες και κύριοι, είναι, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, η φράση «τα ορφανά του ΣΥΡΙΖΑ». Και αναφέρομαι σε στελέχη που ανήκαν στο πάλι ποτέ ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου, τα οποία μετά την εκλογική καταπώντηση του ΠΑΣΟΚ έφυγαν προς το ΣΥΡΙΖΑ, βλέπε Γιάννης Ραγκούσης, Μαριλένα Ξενογιανακοπούλου και άλλοι πολλοί, και οι οποίοι βέβαια τώρα είναι αυτό που λέει ο λαός, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Τι θα κάνουν, θα παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μοιάζουν έτσι αν θέλετε με ξένα σώματα, θα γυρίσουν στο ΠΑΣΟΚ, ο απολελός πρόβατο θα σφάξει το σύντο, τον συντευτό, τον μόσχο, τον συντευτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης για πάρτι τους, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο παράξενο. Αντίθετα θα έλεγα πως η διαρροή και η προσέλευση, μάλλον η μετατόπιση από το ΠΑΣΟΚ προς την Δημοκρατία καλά κρατεί. Ήδη στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη 64 ζωή να έχουν υπουργοί και υφυπουργοί. Έχουμε 7 πρώην πρωτοκλασσάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ προερχόμενα από την πράσινη δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ να έχουν αναλάβει, όπως είπαμε, υπουργική θέση. Και αρκετοί άλλοι που φαίνεται ότι άνοιξε για τα καλά αυτή η στρόφιγγα. Είδομε. Αυτά κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Βαγγέλη Αγγελάκη, τον πρόεδρο των Επαγγελματοβιοτεχνών Νομού Τρικαλών. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. Ασφαλής, ευέλικτη, φιλική, δική μας. Μπισκότα Βιολάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη. Φρέσκο γάλα, Τρίκι. Κάθε μέρα, άνοιξη.